Κατά Λουκά κεφάλαιο 19, ξεκινώντας με το στίχο 1. Και μπαίνοντας μέσα, ο Ιησούς διερχόταν την Ιεριχώ. Και να σου, ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ζακχαίος, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης, και αυτός ήταν πλούσιος. Και ζητούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι, και δεν μπορούσε εξαιτίας του πλήθους, επειδή ήταν κοντός στο ανάστημα. Και τρέχοντας μπροστά, ανέβηκε πάνω σε μια σικαμουριά για να τον δει, επειδή από εκείνο το δρόμο επρόκειτο να περάσει. Και όταν ο Ιησούς ήρθε στον τόπο, κοιτάζοντας ψηλά, τον είδε και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, επειδή σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Και κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Και όλοι, βλέποντάς το αυτό, γόγγιζαν, λέγοντας ότι μπήκε για να μείνει μέσα σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο. Και ο Ζακχαίος, καθώς στάθηκε όρθιος, είπε στον Κύριο: «Θες, τα μισά από τα υπάρχοντά μου, Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς. Και αν συκοφάντησα κάποιον σε κάτι, αποδίδω τετραπλάσια». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν ότι σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι, καθώς και αυτός είναι γιος του Αβραάμ, επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Υπάρχει πολλή θεολογία μέσα σε αυτούς τους 10 στίχους, αλλά ποιο είναι το κυρίως θέμα? Όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, δεν μπορούμε απλά να αρπάζουμε τυχαίες προτάσεις και φράσεις, αλλά πρέπει να βρούμε ποιο είναι το νόημα. Τι προσπαθούσε να επικοινωνήσει το Άγιο Πνεύμα μέσω του Λουκά όταν μας έδωσε αυτό το κείμενο? Και το κύριο θέμα είναι το εξής. Αν είναι να πάρετε ένα πράγμα από το σημερινό μάθημα, είναι το εξής, στο στίχο 10. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Αυτό είναι το νόημα του κειμένου. Αυτό είναι το κυρίως θέμα του κειμένου μας. Περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι η ιστορία είναι για τον Ζακχαίο. Δεν είναι για αυτόν. Είναι για τον Ιησού, ο οποίος έσωσε τον Ζακχαίο. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα όχι μόνο του σημερινού κειμένου, αλλά και ολόκληρης της Αγίας Γραφής. Από την αρχή ως το τέλος. Ο Θεός είναι σωτήρας, ο οποίος ζητάει και σώζει το χαμένο. Λοιπόν, ο τίτλος «Υιός του ανθρώπου» που χρησιμοποιείται εδώ είναι ο αγαπημένος τίτλος του Ιησού για τον εαυτό του. Το χρησιμοποιεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Περισσότεροι νομίζουν ότι ο τίτλος «Υιός του ανθρώπου» θα πακέτο με τον τίτλο «Υιός του Θεού» και νομίζουν ότι ο «Υιός του Θεού» έχει να κάνει με την θεότητά του και ο όρος «Υιός του ανθρώπου» έχει να κάνει με την ανθρωπότητά του. Αυτό δεν είναι εντελώς λάθος, αλλά υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτό τον τίτλο για τον εαυτό του. Πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δανιήλ κεφάλαιο 7, ο Δανιήλ μας λέει: «Είδα σε οράματα της νύχτας έναν σαν υιό ανθρώπου που τον έφεραν μπροστά στον παλαιό των ημερών και του δίνεται μια βασιλεία και μια εξουσία και η εξουσία του θα είναι αιώνια εξουσία και η βασιλεία του δεν θα φθαρεί» κτλ. Οπότε όταν ο Ιησούς λέει ότι είναι Υιός του ανθρώπου, δεν λέει απλά ότι είναι άνθρωπος, αλλά λέει ότι είναι ο Μεσσίας, ότι είναι αυτός ο άρχοντας και ο βασιλιάς ο οποίος ήταν να έρθει, ο οποίος είχε υποσχεθεί στο Δανιήλ κεφάλαιο 7. Οπότε λέει ο Υιός του ανθρώπου ήρθε, όχι στην Ιεριχώ, αλλά ήρθε στον κόσμο για να κάνει δύο πράγματα, να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Αυτή η λέξη εκεί, χαμένο, μπορεί επίσης να μεταφραστεί ως κάτι διαλυμένο, κατεστραμμένο. Ήρθε να ζητήσει και να σώσει αυτό που ήταν κατεστραμμένο. Τι είναι κατεστραμμένο? Ποιος είναι κατεστραμμένος? Εμείς. Όλοι μας. Λόγω της αμαρτίας μας. Τι λέει στο προς Εφεσίους κεφάλαιο 2? Ήμασταν όλοι νεκροί μέσα στις παραβάσεις και τις αμαρτίες και από τη φύση μας τέκνα οργής. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3 λέει «Όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού». Και στο ίδιο κεφάλαιο λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Λέει ότι κανένας άνθρωπος δεν εξητάει το Θεό. Κανένας δεν είναι δίκαιος και κανένας δεν εξητάει το Θεό. Και λες, κάτσε μισό λεπτό. Εμείς πώς σωθήκαμε αν κανένας δεν εξητάει το Θεό? Πώς να σωθεί οποιοδήποτε αν δεν ζητάει κανένας το Θεό? Εσύ, Νίκο, δεν ζήτησες το Θεό για να γίνεις χριστιανός? Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά αν εγώ ποτέ εξήτησα το Θεό, αυτό ήταν επειδή ο Θεός εξήτησε εμένα πρώτα. Γι' αυτό και τόσες πολλές φορές λέμε
Αγαπάμε τον Χριστό επειδή αυτός αγάπησε εμάς πρώτα. Στους Γαλάτες είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που ο Παύλος τους λέει: εσείς που γνωρίζετε το Θεό, και σταματάει και σαν να διορθώνει τον εαυτό του και λέει εσάς που σας γνωρίζει μάλλον ο Θεός. Δεν είμαστε ποτέ μπροστά από τον Θεό. Οπότε ο Θεός είναι αυτός ο οποίος εξητάει εμάς. Εμείς τρέχουμε προς την άλλη κατεύθυνση και αυτός έρχεται να μας βρει. Αν κάποιος πραγματικά εξητάει τον Θεό, αυτό είναι επειδή ο Θεός πρώτα εξήτησε αυτόν. Οπότε αυτό είναι το θέμα του κειμένου μας. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός. Ήρθε για να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Αν αυτό το έχουμε καταλάβει, είμαστε καλά. Ο Ιησούς δεν ήρθε για να φέρει ειρήνη στον κόσμο. Και μάλιστα ο ίδιος είπε: δεν ήρθα για να φέρω ειρήνη στον κόσμο. Αυτές είναι δικές του λέξεις. Δεν ήρθε για να γίνει κάποιος μεγάλος διδάσκαλος ηθικής. Δεν ήρθε για να ξεκινήσει κάποια πολιτική κυβέρνηση. Δεν ήρθε για να κάνει κάποια επανάσταση. Ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Είναι ο σωτήρας. Αυτός είναι ο Χριστός. Στο Α Τιμόθεο 1:15 ο Παύλος λέει: πιστός ο λόγος και άξιος κάθε αποδοχής ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ. Οπότε ας κοιτάξουμε τώρα το κείμενό μας στίχο-στίχο. Έχουμε μια απεικόνιση, είναι αληθινή ιστορία, αλλά είναι μια απεικόνιση του Ιησού, ο οποίος ζητάει και σώζει έναν αρχιτελώνη. Οπότε ας κοιτάξουμε το κείμενο στίχο-στίχο, να δούμε τι άλλο μπορούμε να μάθουμε. Λοιπόν, στίχος 1. Και ο Ιησούς μπαίνοντας μέσα διερχόταν την Ιεριχώ. Θυμηθείτε που είμαστε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Από τότε που ήμασταν στο κεφάλαιο 9 βλέπουμε τον Ιησού να κατευθύνεται προς την Ιερουσαλήμ μια τελευταία φορά, όπου όταν φτάσει εκεί πέρα οι θρησκευτικοί ηγέτες θα τον παραδώσουν στους Ρωμαίους για να τον σκοτώσουν. Οπότε κατευθύνεται προς την Ιερουσαλήμ για να πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου. Και καθώς πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ, η Ιεριχώ είναι καμιά εικοσαριά χιλιόμετρα από εκεί, από την Ιερουσαλήμ, και μπορούσες να κάνεις μια στάση εκεί πέρα να ξεκουραστείς πριν την ανηφόρα για την Ιερουσαλήμ. Οπότε καθώς ο Ιησούς περνάει μέσα από την Ιεριχώ, συναντάμε έναν άνθρωπο από την Ιεριχώ. Στίχο 2. Και να, ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ζακχαίος, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης και αυτός ήταν πλούσιος. Έχουμε ξαναμιλήσει για τους τελώνες πολλές φορές καθώς προχωράμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Αυτή πρέπει να είναι η έκτη φορά που διαβάζουμε για τελώνες, αλλά είναι η πρώτη φορά που διαβάζουμε για έναν αρχιτελώνη. Δεν θα μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τους τελώνες, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Θα σας δώσω απλά μια γρήγορη ιδέα έτσι για να προχωρήσουμε. Απλά θυμηθείτε ότι οι τελώνες στο μυαλό των Ιουδαίων ήταν οι χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου. Τους θεωρούσανε απόλυτα σκουπίδια, τους μισούσανε. Θα μπορούσες να είσαι πόρνη ή παιδεραστής, ήσουν καλύτερος από τους τελώνες. Και δεν είναι το συνηθισμένο μου παίρνουν τα λεφτά και γι' αυτό δεν τους συμπαθώ. Είναι ότι αυτοί ήταν οι Ιουδαίοι που δουλεύανε για τους Ρωμαίους και μου παίρνανε τα λεφτά. Βρισκόμαστε υπό την κατοχή αυτού του ειδωλολατρικού έθνους της Ρώμης και ο ίδιος μου αδελφός παίρνει τα λεφτά μου και τα δίνει στους ειδωλολάτρες. Οπότε οι τελώνες ήταν προδότες του έθνους, της θρησκείας, τους μισούσαν. Δεν τους δεχόντουσαν στο ναό, δεν τους δεχόντουσαν πουθενά. Καλά, θα μπορούσα να συνεχίσω τώρα. Τέλος πάντων, τώρα εδώ πέρα έχουμε έναν αρχιτελώνη. Έναν άνθρωπο που δεν θα το συμπαθούσε κανένας. Και είναι πολύ πλούσιος. Πολλοί τελώνες ήταν πλούσιοι, επειδή βασικά αυτό που κάνανε ήταν μπορούσαν να σε φορολογήσουν σε οτιδήποτε. Και αν εσύ είχες πρόβλημα με αυτό, αυτοί είχαν τη Ρώμη να τους προστατεύει. Οπότε δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα και έτσι οι τελώνες γινόντουσαν πολύ πλούσιοι. Οπότε αυτός είναι ο Ζακχαίος, αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι τον βλέπουν οι υπόλοιποι Ιουδαίοι. Στίχος 3. Και ζητούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι. Και δεν μπορούσε εξαιτίας του πλήθους, επειδή ήταν κοντός στο ανάστημα.
Οπότε ο Ζακχαίος θέλει να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Γιατί όμως? Δεν λέει. Δεν λέει, μπορεί απλά να είναι περίεργος. Ο Ιησούς έχει γίνει πολύ γνωστός, κηρύττει εδώ και 3,5 χρόνια και κάνει θαύματα. Και εάν συνθέσουμε σωστά τα 4 Ευαγγέλια, δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που ο Ιησούς ανέστησε τον Λάζαρο από τους νεκρούς. Οπότε έχουμε ένα τεράστιο πλήθος που ακολουθάει τον Ιησού, έχει γίνει πολύ διάσημος. Και στον κόσμο αρέσει να βλέπουν διάσημους ανθρώπους. Αν σας έλεγα υπάρχει κάποιος διάσημος έξω, θα βγαίνατε έξω να τον δείτε. Οπότε θέλει να δει τον Ιησού. Γιατί δεν ξέρουμε, αλλά θέλει να τον δει. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε ένα μεγάλο πλήθος και αυτός είναι κοντός. Γιατί υπάρχει μεγάλο πλήθος? Για δύο λόγους. Πρώτον, έρχεται το Πάσχα. Οπότε όλοι οι Ιουδαίοι κατευθύνονται προς την Ιερουσαλήμ και περνάνε μέσα από την Ιεριχώ. Οπότε έχουμε μεγάλο πλήθος λόγω του Πάσχα. Και δεύτερον, λόγω του Ιησού και όλων των θαυμάτων που έχει κάνει. Οπότε έχουμε ένα μεγαλύτερο πλήθος τώρα. Και αν είσαι κοντός, δεν μπορείς να δεις πάνω από το πλήθος. Ο Ιησούς, έλεγα να το πω αυτό τώρα ή να μην το πω. Να το πω γιατί όχι. Ο Ιησούς δεν είχε αυτοκίνητο σαν του Πάπα. Έχετε δει το αυτοκίνητο του Πάπα? Επειδή ο Πάπας όταν κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του, είναι ένα αυτοκίνητο όπου το πίσω κάθισμα είναι υψωμένο για να μπορεί ο κόσμος να τον βλέπει όταν περνάει. Και είναι ένα μεγάλο γυάλινο κουτί μέσα στο οποίο κάθεται, έτσι για να μπορεί να τον βλέπει ο κόσμος. Ένα λεξίσφαιρο. Βέβαια ο Ιησούς δεν είχε τίποτα τέτοιο, απλά περπάταγε μέσα στο πλήθος. Και έχουμε ένα κοντό άνθρωπο, δεν βλέπει, οπότε τι κάνει? Στίχος 4. Και τρέχοντας μπροστά, ανέβηκε επάνω σε μια σικαμουριά για να τον δει, επειδή από εκείνο το δρόμο επρόκειτο να περάσει. Δεν είναι και το πιο αξιοπρεπές πράγμα για έναν επιχειρηματία το να τρέχει και να σκαρφαλώνει πάνω σε ένα δέντρο, αλλά θέλει πολύ να δει τον Ιησού, οπότε ανεβαίνει στο δέντρο και περιμένει τον Ιησού να περάσει. Και περνάει ο Ιησούς. Στίχος 5. Και όταν ο Ιησούς ήρθε στον τόπο, κοιτάζοντας ψηλά, τον είδε και του είπε: «Ζακχαίε!» Τι έγινε τώρα, παιδιά? Πού το ξέρεις το όνομά μου? Είμαι ο γιος του Θεού. Α, okay. Αυτό έχει ξαναγίνει. Αν θυμάστε το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 1, ο Φίλιππος φέρνει τον Ναθαναήλ στον Ιησού. Και ο Ιησούς λέει: «Α, ο Ναθαναήλ, ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν έχει δόλο». Και ο Ναθαναήλ λέει: «Πού με ξέρεις?» «Εντάξει, ξέρω εδώ και καιρό». Okay. Το ίδιο πράγμα εδώ πέρα. Ο Θεός ξέρει τους δικούς του. Και ξέρει τον Ζακχαίο. Είσαι εσύ ο Ζακχαίος. Θες απλά να έχεις μια ματιά του Ιησού. Ανεβαίνει στο δέντρο και σταματάει ο Ιησούς και σου λέει: «Ε, Ζακχαίε!» Ωραία, τι θέλει? «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα. Επειδή σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Οπότε ο Ιησούς εδώ πέρα αυτοπροσκαλείται στο σπίτι του Ζακχαίου. Και είναι ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο το λέει ο Ιησούς. «Σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου, πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα». Γιατί? Επειδή ο Ζακχαίος θα σωθεί σήμερα. Πρέπει να έρθω στο σπίτι σου, πρέπει, είναι αναγκαίο. Ωραία, στίχος 6. Α, αν και ο Ζακχαίος μπορεί να μην ξέρει τι επρόκειτο να επακολουθήσει, αλλά είναι χαρούμενος, κοιτάξτε το στίχο 6, και κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Στην αρχή ήθελε απλά να δει τον Ιησού να περνάει, αλλά τώρα μπορούν να κάτσουν μαζί, να μιλήσουν. Υπέροχα. Στίχος 7. Αλλά, πάντα υπάρχει ένα αλλά, αλλά όλοι βλέποντας το αυτό γόγγιζαν, λέγοντας ότι μπήκε για να μείνει μέσα σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο. Και αυτό το πράγμα το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο κατά Λουκά. Συνεχώς οι Ιουδαίοι, οι πιο θρήσκοι άνθρωποι εκείνης της εποχής, γόγγιζαν και παραπονιόντουσαν επειδή ο Ιησούς είναι φίλος αμαρτωλών. Τον αποκαλούσαν φίλο των αμαρτωλών. Αλλά αυτοί δεν το εννοούσαν όπως το εννοούμε εμείς. Όταν το λέμε εμείς, εμείς λέμε αυτό είναι υπέροχο. Για αυτούς όμως αυτό ήταν κάτι απέσιο. Επειδή εμείς δεν είμαστε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι πίστευαν ότι ήταν αναμάρτητοι, αλλά εντάξει, όσο να είναι, δεν είμαστε τόσο κακοί όσο αυτός. Αυτός είναι πολύ αμαρτωλός.
Και έτσι σκέφτεται ο περισσότερος κόσμος. Έτσι δεν πρέπει να σκέφτονται οι χριστιανοί. Περισσότεροι άνθρωποι λένε, εντάξει, είμαι αμαρτωλός, αλλά δεν είμαι σαν κι αυτόν. Δεν είμαι όσο αμαρτωλός όσο αυτός εκεί ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν είμαι τέλειος, αλλά εντάξει, δεν είμαι και τόσο κακός ώστε ο Θεός να μην με συγχωρέσει εμένα. Η αμαρτία μου δεν είναι τόσο άσχημη. Αλλά αυτού η αμαρτία είναι απέσια. Ο Θεός αυτόν δεν θα έπρεπε να τον συγχωρέσει. Εμένα ναι, αλλά όχι αυτόν. Έτσι σκέφτεται ο κόσμος. Είμαι καλύτερος από τον άλλον. Και έτσι σκέφτονταν αυτοί οι ψευδο-Ιουδαίοι, όπως σκέφτονται και οι σημερινοί ψευδο-Χριστιανοί. Σε κανέναν δεν αξίζει. Σε κανέναν δεν αξίζει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέγεται χάρη. Σε κανέναν δεν αξίζει το έλεος. Σε κανέναν δεν αξίζει η συγχώρεση του Θεού. Πρέπει να δοξάζουμε το Θεό και μόνο που σώζει κάποιους. Αλλά συνεχίσουμε. Τώρα το σκηνικό αλλάζει και στο στίχο 8, από ό,τι φαίνεται, βρισκόμαστε ξαφνικά στο σπίτι του Ζακχαίου. Το κείμενο δεν αναφέρει τη διαδρομή τους προς το σπίτι, δεν αναφέρει ότι είπανε κάτι στο δρόμο. Μιλήσανε για πίστη, για μετάνοια, δεν ξέρω. Μιλήσανε για το Βασίλειο του Θεού, δεν ξέρω. Ο Ιησούς πάντα για αυτά τα πράγματα μιλάει, αλλά δεν ξέρουμε συγκεκριμένα τι είπανε. Αλλά κάτι απίστευτο γίνεται στο στίχο 8. Και ο Ζακχαίος, καθώς στάθηκε όρθιος, είπε στον Κύριο: «Δες, Κύριε, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω στους φτωχούς. Και αν συγκοφάντησα κάποιον σε κάτι, αποδίδω τετραπλάσια». Τι έγινε εδώ? Επειδή εδώ πέρα είχαμε έναν άνθρωπο του οποίου ολόκληρη ζωή βασιζόταν στο να παίρνει από τους άλλους ανθρώπους. Και τώρα ξαφνικά θέλει να δίνει τα υπάρχοντά του. Μιλάμε για στροφή 180 μοιρών. Τι έγινε? Τι έγινε εδώ πέρα? Επειδή είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι απλά, εντάξει, είχα κάποια ψηλά στην τσέπη μου και τα δίνω. Λέει, δίνω τα μισά υπάρχοντά μου, 50% όλων όσα έχει. Και είναι πλούσιος. Είναι πλούσιος. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Και εάν έχω πάρει από κάποιον κάτι άδικα και φαίνεται ότι όντως το έχει κάνει, λέει, θα του αποδώσω τετραπλάσια. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος, τι έχει γίνει? Ο Ιησούς μας λέει τι έχει γίνει. Κοιτάξτε το στίχο 9. Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν: «Σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι». Σώθηκες. Σώθηκε. Αυτό έπαθε. Να σας πω κάτι. Ποια είναι η απόδειξη της σωτηρίας? Ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία της σωτηρίας? Μια ζωή που έχει αλλάξει. Μια καρδιά που έχει αλλάξει. Και αυτά φαίνονται σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν του λέει, Κύριε, πρέπει να με συγχωρέσεις επειδή δίνω τα υπάρχοντά μου. Αυτό είναι το ξεχύλισμα μιας καρδιάς που έχει αλλάξει. Θέλει να κάνει τα πράγματα σωστά. Θέλει να υπακούει τον Θεό τώρα. Υπάρχουν εκατομμύρια αυτοαποκαλούμενοι χριστιανοί στον κόσμο, οι οποίοι λένε, Είμαι χριστιανός, αλλά δεν έχουν αλλάξει ποτέ. Δεν έχει αλλάξει ποτέ η καρδιά τους. Ζούμε ακριβώς όπως και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν έχουμε καμία διαφορά με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά είμαστε χριστιανοί. Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε. Κάτι το οποίο νομίζω δεν το τονίζουμε αρκετά στις Ευαγγελικές Εκκλησίες. Επειδή πάντα τονίζουμε ότι ο άνθρωπος σώζεται μέσω της πίστης και μέσω της πίστης μόνο. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν ένας άνθρωπος σώζεται, σώζεται για να κάνει κάτι. Σώζεται από τις αμαρτίες του και σώζεται για να ζήσει μια διαφορετική ζωή. Για να ζήσει κάνοντας καλά έργα. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τους Εφεσίους κεφάλαιο 2, στίχους 8 και 9, που λέει, επειδή κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου της πίστης, και αυτό δεν είναι από εσάς, είναι δώρο του Θεού, όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος. Αλλά μετά ξεχνάμε το στίχο 10, ο οποίος λέει, επειδή δικό του δημιούργημα είμαστε, καθώς χτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, για καλά έργα. Δεν σωζόμαστε από τα καλά μας έργα, αλλά σωζόμαστε για να κάνουμε καλά έργα. Προς τον Τίτο λέει ότι ο Θεός έχει έναν λαό εκλεκτό, ο οποίος πρέπει να είναι ζηλωτής για καλά έργα. Ολόκληρη η επιστολή του Ιακώβου μιλάει αυτό το θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εμείς πιστεύουμε στο Θεό, και τους λέει, ναι, ωραία, και οι δαίμονες πιστεύουν και τρέμουν. Η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Θέλω να δω καρπούς.
Ο Ιησούς είπε, θα τους αναγνωρίζετε από τους καρπούς τους. Και αυτός ο άνθρωπος έχει καρπούς. Η ζωή του έχει αλλάξει. Σε αντίθεση με τόσους άλλους ανθρώπους που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά η ζωή τους δεν έχει αλλάξει καθόλου. Η ζωή του αυτού του ανθρώπου αλλάζει ριζικά. Και ο Ιησούς λέει, σήμερα, αυτή την ημέρα, έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι. Και αυτός ο όρος σωτηρία ίσως να αναφέρεται στον ίδιο τον Ιησού. Θυμάστε στο κατά Λουκά κεφάλαιο 2, όταν ο Ιησούς ήταν μωρό και τον είχαν πάει στο ναό και είναι εκεί ο γέρος ο Σιμεών και τον παίρνει αγκαλιά και λέει, τώρα Θεέ μου μπορώ να πεθάνω επειδή τα μάτια μου έχουν δει τη σωτηρία σου. Οπότε η λέξη σωτηρία εδώ πέρα μπορεί να αναφέρεται στον ίδιο τον Ιησού. Αλλά ας κοιτάξουμε το υπόλοιπο. Λέει, σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι, καθώς και αυτός είναι υιός του Αβραάμ. Υπάρχει πολλή θεολογία σε αυτή τη φράση. Οπότε, εδώ μας λέει ότι ο Ζακχαίος σώθηκε επειδή ήταν Εβραίος. Κοιτάξτε την πρόταση. Σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι, καθώς και αυτός είναι γιος του Αβραάμ. Δηλαδή, έτσι γίνεται. Οι άνθρωποι σώζονται επειδή είναι Εβραίοι. Όχι. Ποιοι είναι τα παιδιά του Αβραάμ? Με βάση την Καινή Διαθήκη. Επειδή η Καινή Διαθήκη μας εξηγεί την Παλαιά. Πολλοί άνθρωποι κοιτάνε ένα σωρό στίχους στην Παλαιά και αγνοούν την Καινή. Ποια είναι τα παιδιά του Αβραάμ με βάση την Καινή Διαθήκη? Ή μάλλον να το κοιτάξουμε. Πάμε να το κοιτάξουμε. Πάμε Γαλάτες κεφάλαιο 3. Προς Γαλάτες κεφάλαιο 3. Κρατήστε τη θέση σας στο κατά Λουκά, επειδή θα επιστρέψουμε. Αυτό που γινόταν στη Γαλατία ήταν ότι είχες ένα σωρό χριστιανούς οι οποίοι νόμιζαν ότι έπρεπε πρώτα να γίνουν οι Ιουδαίοι για να σωθούν και έκαναν περιτομή και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και ο Παύλος έχει φρικάρει. Και ακούστε τι τους λέει σε αυτούς που νόμιζαν ότι έπρεπε να γίνουν Εβραίοι για να σωθούν. Κοιτάξτε προς Γαλάτες κεφάλαιο 3 και στίχος 7. Ξέρετε λοιπόν ότι αυτοί που είναι εκ πίστεως, αυτοί είναι γη του Αβραάμ. Ποιοι είναι τα παιδιά του Αβραάμ? Αυτοί που έχουν την πίστη του Αβραάμ. Θυμάστε, νομίζω ότι ήταν στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 8, που έρχονται κάποιοι Εβραίοι στον Ιησού και του λένε, είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Και ο Ιησούς τους λέει, αν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, υπονοώντας ότι δεν είναι, αν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, θα ήσασταν σαν κι αυτόν. Αλλά εσείς θέλετε να με σκοτώσετε, Αβραάμ, δεν θα το έκανα αυτό. Δεν είστε παιδιά του Θεού, δεν είστε παιδιά του Αβραάμ, είστε παιδιά του διαβόλου. Αυτές ήταν οι λέξεις του Ιησού. Και με τον Ιωάννη τον βαπτιστή, το ίδιο πράγμα. Θυμάστε που ήρθαν ένα σωρό άνθρωποι και ήθελαν να βαπτιστούν και τους λέει, όπα, μισό λεπτό. Δεν βαπτίζω τον οποιοδήποτε και μη σκεφτείτε καν να μου πείτε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ. Ο Θεός μπορεί αυτές τις πέτρες να τις κάνει παιδιά του Αβραάμ. Εγώ θέλω να δω πίστη, θέλω να δω μετάνοια. Τι λέει στο τέλος, αν είστε ακόμα στο προς Γαλάτες, πηγαίνετε στο τέλος του κεφαλαίου, στο στίχο 28. Λέει, δεν υπάρχει πλέον Ιουδαίος ούτε Έλληνας. Δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό. Επειδή όλοι εσείς είστε ένας στον Ιησού Χριστό. Και αν είστε του Χριστού, αν είστε χριστιανοί, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ. Και σύμφωνα με την υπόσχεση κληρονόμη. Αυτός ο άνθρωπος δεν σώθηκε επειδή είχε το αίμα του Αβραάμ. Ο Χριστός δεν του λέει, έχει σωτηρία επειδή έχει το αίμα του Αβραάμ. Όχι. Έχει σωτηρία επειδή έχει την ίδια πίστη με τον Αβραάμ. Γι' αυτό σώθηκε ο Ζακχαίος. Επειδή είχε πίστη. Και ο τελευταίος στίχος. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Αλλά αυτό είναι ενωμένο με τον προηγούμενο στίχο. Πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση. Η πρόταση ξεκίνησε λέγοντας, σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι. Ωραία. Γιατί? Επειδή αυτός ο άνθρωπος έχει την πίστη του Αβραάμ. Ωραία. Γιατί? Επειδή, στίχος 10, επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Αυτός ο άνθρωπος σώθηκε. Είναι Υιός του Αβραάμ, έχει την πίστη του Αβραάμ. Αλλά γιατί? Γιατί έγιναν όλα αυτά?
Γιατί έχει την πίστη του Αβραάμ, γιατί σώθηκε. Επειδή, στίχος 10, επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Ο Ζακχαίος ήταν χαμένος. Και θα μου πείτε, μα ήθελε να δει τον Χριστό. Ναι, ήταν περίεργος να δει τον Χριστό, αλλά δεν νόμιζε ότι θα σωθεί εκείνη την ημέρα. Ο Ιησούς ήταν αυτός ο οποίος τον κάλεσε. Ο Ιησούς σταμάτησε. Θα μπορούσε απλά να συνεχίσει το δρόμο του, αλλά σταμάτησε. Ο Ιησούς τον φώναξε και του είπε, έρχομαι μαζί σου. Ο Ιησούς τον έσωσε. Ο Ιησούς σώζει το χαμένο. Και η Βίβλος λέει, Ισαΐας 53, όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν πρόβατα. Και ο Ιησούς είναι ο μεγάλος ποιμένας. Και όπως προχωράμε στο Καταλουκά, μόλις σε μερικές μέρες από τώρα, ο μεγάλος ποιμένας θα δώσει τη ζωή του για τα πρόβατα. Αλλά αυτό θα το δούμε στις επερχόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.